Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Δεν έχουν τέλος οι φρικιαστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονική δράση του 35χρονου στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε ότι διέπραξε άλλον έναν διπλό φόνο μιας μητέρας και της ανήλικης κόρης της από τη Ρουμανία. Παραδέχτηκε επίσης ότι σκότωσε γυναίκα από το Νεπάλ ή την Ινδία, ενώ νωρίτερα υπέδειξε στην αστυνομία το χώρο που έριξε τη σωρό. Συναγερμός έχει σημάνει για ακόμα μία φορά στην Κύπρο, καθώς αυξάνεται η λίστα των θυμάτων του serial killer Ορέστη. Ομολόγησε τις δολοφονίες άλλων τριών γυναικών, μητέρας και κόρης από τη Ρουμανία και μίας γυναίκας από το Νεπάλ, που το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης υπέδειξε στην αστυνομία το πτώμα της στο πεδίο βολής της Ορούντας. Η 30χρονη Μαρικάλ Βαλντέζ από τις Φιλιππίνες, που αγνοείται από τον Δεκέμβριο του 2017, είναι σύμφωνα με την αστυνομία το τρίτο θύμα του 35χρονου αξιωματικού. Στο δικαστήριο, μάλιστα, αναφέρθηκε ότι τα ταξιδιωτικά της έγγραφα εντοπίστηκαν στην κατοχή του Ορέστη και σύμφωνα με στοιχεία των αρχών ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνομίλησε μαζί της. Ο ίδιος ναι μεν παραδέχτηκε τη συνάντησή τους, όχι όμως και ότι τη σκότωσε. Ο τρόπος δράσης σε μια τέτοια υπόθεση είναι σημαντικό. Καταγράφονται σίγουρα σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τον τρόπο δράσης και σίγουρα κάτι το οποίο ενδιαφέρει είναι το και το κίνητρο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο 35χρονος έχει ομολογήσει ότι στραγγάλισε τη Μέρι Ροζ και ότι σκότωσε την Άριαν στο πατάρι του σπιτιού του. Σε ό,τι αφορά στην εξάχρονη σχέρα, ισχυρίστηκε ότι το πτώμα της είναι στη λίμνη Ξυλιά του, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες. Έρευνες γίνονται σε διάφορους άλλους χώρους, αντιλαμβάνεστε, είναι θέματα καθαρά των ανακρίσεων. Και για να είμαστε ακόμα μια φορά ξεκάθαροι ως προς τις τοποθετήσεις και μιλώ για την επίσημη θέση, οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες προβλέπονται. Σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής, Μάριο Τράγκολα, στο μεταλλείο του Μιτσερού, στο φρεάτιο της Φρίκης, εκεί όπου μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί οι σωροί δύο γυναικών, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν στο 100%. Δεν βρέθηκε τίποτα που να αφήνει οποιαδήποτε υποψία για πτώμα, με τις ερευνητικές ομάδες να εστιάζουν πλέον στη λίμνη του Ξυλιατού, κάνοντας χρήση ειδικών συστημάτων και καμερών υψηλής ευκρίνειας. Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά, οι κυπριακές αρχές, χωρίς να έχουν εντοπίσει πτώμα, αλλά έχοντας στα χέρια τους ατράνταχτα στοιχεία, προχώρησαν στην έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης προκειμένου να ανακριθεί εκ νέου ο 35χρονος. Ο ίδιος, που θεωρείται ύποπτος πλέον για 7 φόνους, παρουσιάστηκε χωρίς δικηγόρο για ακόμα μια φορά και δεν έφερε καμία ένσταση στο διάταγμα κράτησής του. Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι ο εργοδότης της μητέρας της άτυχης Μαρικάν Βαλντέζ, που αγνοείται από το 2017, είχε καταγγείλει 4 φορές στην αστυνομία την εξαφάνιση της κοπέλας. Το ζήτημα ωστόσο δεν διερευνήθηκε επαρκώς, με αποτέλεσμα ο αρχηγός της αστυνομίας να διατάζει πλέον έρευνα για πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες στο σώμα. Επιπλέον, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ζήτησε τη συνδρομή ειδικών εμπειρογνωμόνων συγκεκριμένων ειδικοτήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η κάθοδος 5 ειδικών συμβούλων τη Δευτέρα του Πάσχα. Μεγάλη είναι η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με κάθε μέσο. Αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς, τα κτέλ, του σιδηροδρομικού σταθμού, στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται και το λιμενικό σώμα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων που έχουν προορισμό τα νησιά. Πάμε για Θήβα, για Πάσχα, καλή Ανάσταση να έχουμε, κίνηση έχουμε, χαρούμενοι είμαστε, όπου φτάσουνε. Ήω, 5 μέρες, πάμε να ξεκουράσουμε λίγο. Μπορεί η αφρικανική σκόνη να κυριαρχεί στο σκηνικό του καιρού μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Οι περιχαρείς ωστόσο εκδρομής εγκαταλείπουν το κλεινό νάστι με κάθε μέσο για τις πασχαλινές διακοπές. Πάω Σαντορίνη στην κόρη μου που δουλεύει εκεί σε ρεσεψιόν, σε ξενοδοχείο, να κάνω Πάσχα εκεί μαζί. Καλό Πάσχα, πάμε Καρδίτσα, Καπαδογικό. Να περάσει για 10 μέρες, να περάσει το όμορφα. Από τα χαράματα, το λιμάνι του Πειραιά γέμισε με εκδρομής του Πάσχα, με προορισμούς στα νησιά του Αιγαίου, με την πληρότητα μάλιστα των μέσων να αγγίζει το 100%, ενώ οι πιο δημοφιλείς προορισμοί να είναι η Πάρος, η Μύκονος και η Σαντορίνη. Το λιμενικό σώμα, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται σε επιφυλακή για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Για Σύρο με το καλό, μία εβδομάδα ξεκούραση, χαλάρωση, να φύγουμε από εδώ από το άγχος της καθημερινότητας. Θα κάνουμε πολλά μπάνια. Καλά. Κάποιοι εκδρομείς έχουν κλείσει ξενοδοχεία, ενώ άλλοι θα μείνουν σε δικά τους σπίτια. Σαντορίνη, να περάσουμε καλά, με φίλους, με παρέα. Χωρίς σπίτι, γίνεται, καήκαμε. Κοψίστης, ναι. Χιλιάδες είναι οι εκδρομείς που έφυγαν και ο δικός, με την τροχέα να εφαρμόζει στις εθνικές οδούς μέτρα με συχνούς ελέγχους για την ασφαλή τους μετακίνηση. Καυλίδα, εδώ κοντά, στη γειτονιά μας, εδώ κοντά. Μια εβδομάδα. Πηγαίνουμε στο χωριό μας, Αγόριανη, κοντά στο Παρνασσό. Θα πάμε για καμιά 5 μέρες εκεί πέρα. Άλλοι ταξιδιώτες πάνε σε κοντινούς προορισμούς και άλλοι σε μακρινούς. Πάω στο Βόλο.
στο Πύλιο. Για τέσσερις μέρες. Πάμε Σέρες, Σέρες. Σέρες, ναι, από Σέρες είμαστε. Αυξημένη ήταν η κίνηση στα διόδια των Αφιδνών με τα αυτοκίνητα τη Μεγάλη Πέμπτη να ξεπερνούν τις 19.000. Στο Φανάρι μετέβη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, όπου είχε θερμή συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στην Ήμβρο, όπου παραβρέθηκε στα θυρανίξια παρεκκλησίου που ανακαινίστηκε πρόσφατα για να ξαναλειτουργήσει μετά από δεκαετίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκκλησιαστεί στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και αύριο θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Να σας μεταφέρω για άλλη μια φορά την βαθιά αγάπη μας και τον σεβασμό μας και να μπορέσω κι εγώ και η σύζυγός μου να βρεθούμε μαζί σας σε λίγες ώρες αυτήν την πολύ όμορφη λειτουργία. Ειδωθήκαμε το πρωί τυχαίως με την κυρία Μαρέβα. Το πληροφορήθηκα. Εξάλλου εκκλησιάστηκε το πρωί, κοινώνηση. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις από δοκιμασίες από κυβερνητικά στελέχη για τις δηλώσεις του Παύλου Πολάκη εναντίον του Στέλιου Κιμπουρόπουλου λίγες ημέρες πριν από τη συζήτηση πρότασης Μομφής που θα καταθέσει εναντίον του η Νέα Δημοκρατία. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, αντί να ζητήσει συγγνώμη, επιστρέφει με τρόπο τα πειρά των συντρόφων του, κάνοντας λόγο για ηθικό πλεονέκτημα. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία με την εκπρόσωπο τύπου να κατακεραυνώνει την στάση του. Ο Στέλιος Κιμπουρόπουλος σε νέες δηλώσεις του Στόπεν τονίζει πως αυτό που τον πείραξε ήταν η ουσία των δηλώσεων Πολάκη. Μένεται ο εμφύλιος πόλεμος που έχει ξεσπάσει στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίθεση του Παύλου Πολάκη στον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιο Κιμπουρόπουλο. Ο διχασμός μέσα στο κυβερνών κόμμα χτυπάει σε επίπεδο κορυφής, μετά και τις σαφείς αποστάσεις που πήρε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο Facebook αμφισβητεί εμέσως τις σχέσεις του Πολάκη με την αριστερά. Και εγώ αρκετές φορές έχω παραφερθεί στη Βουλή, ακόμα και σε άτομα της αντιπολίτευσης που σέβομαι. Δεν τους ονομάζω για να μην τους εκθέσω. Αυτή είναι η λογική της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά πρέπει να υπάρχουν όρια. Έχουν περάσει τρεις μέρες και ο κύριος Πολάκης δεν έχει αισθανθεί καν την ανάγκη να ζητήσει μια συγγνώμη για την αήθη επίθεσή του στο Στέλιο Κιμπουρόπουλο. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Πολάκης είναι ο καθρέφτης του κύριου Τσίπρα. Ο Πολάκης είναι σε αυτή την κυβέρνηση για να λέει και να κάνει αυτά που θα ήθελε να λέει και να κάνει ο Τσίπρας, αλλά επειδή υποδίεται και υποκρίνεται το καλό παιδί και έχει αυτή τη μάσκα του καλού παιδιού. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να τα κάνει. Ο Πολάκης είναι το αληθινό πρόσωπο του Τσίπρα. Στον αντίποδα, μετά τον Νίκο Παπά και τον Γιώργο Κυρίτσι και ο Χριστόφορος Βερνανδάκης έσπευσε να καλύψει τον Παύλο Πολάκη, επιτιθέμενος μάλιστα σε όσους τον επικρίνουν. Παράλληλα, συμβούλεψε τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας να είναι λιγότερο παρορμητικός στην έκθεσή του στα social media, γνωστού όντως ότι κάθε του κίνηση και λέξη στοχοποιείται, όπως υποστήριξε. Στο πλευρό του κυρίου Πολάκη τάχθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος. Με τις ουσίες δεν είχε άδικο ο Παύλος Πολάκης. Μπορεί ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε να ήταν άσκοπος και να δημιούργησε δυνατότητες σε κάποιον να το κάνουμε κριτική. Τσίπρας ίσον Πολάκης και τίποτα άλλο. Ο Τσίπρας πέρασε τα 40. Δεν μπορεί να είναι πια παιδάκι. Δεν μπορεί να καμώνεται ότι τα φιλαράκια του τα πειράξανε, να πούμε, και θα το παίξει μαχαλόμαγκα στις γειτονιάς. Απαράδεκτη χαρακτήρισε τη δήλωση Πολάκη η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλονίτου, προτρέποντας τον μάλιστα να ζητήσει συγγνώμη με γενναιότητα ψυχής. Ο Βίλιαμ Σέξπιρ λέει: «Θα σε καλούσα σε πνευματική μονομαχία, αλλά βλέπω ότι είσαι άοπλος. Αυτό το πνεύμα αντυχεί σε μένα η επίμαχη δήλωση. Αυτό το πνεύμα παρακμής του πολιτικού λόγου συμπίπτει με την μεγάλη εβδομάδα των παθών και δημιουργεί τους ανάλογους συνειρμούς. Κατά πόσο συμφέρει τον κύριο Τσίπρα να ταυτίζεται με τον κύριο Πολάκη? Το συμφέρει 100%. Διότι είναι ο ορισμός του αποπροσανατολισμού από όλα τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή και απασχολούν την κοινωνία. Ο Στέλιος Κιμπουρόπουλος πάντως σε συνέντευξή του δήλωσε πως αυτό που τον πείραξε ήταν η ουσία των δηλώσεων Πολάκη, αλλά ότι θα καθόταν να κάνει διάλογο μαζί του για να καταλάβει τι θέλει να πει και παράλληλα ότι θα επιθυμούσε να ακούσει μια πιο σταράτη και πιο πολιτική στάση από τον Πρωθυπουργό και όχι μια απλή κάλυψη. Πριν από λίγη ώρα, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κιμπουρόπουλος, έκανε νέα παρέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπε. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτή την πορεία θα συμβούν και αυτά. Θα ακουστούν απόψεις, γνώμες και μία τέτοια είναι και του κ. Πολάκη. Είναι μία γνώμη, μία άποψη. Ενός υπουργού, αλλά για εμένα παραμένει μία γνώμη. Και έτσι την ακούω. Τη διαχειρίζομαι, την αντιλαμβάνομαι και προχωράω. Προσβεβλημένος δεν μπορώ να ακούσω, γιατί δεν μπορώ να αισθανθώ. Στεναχωρεμένος και απογοητευμένος αισθάνομαι, γιατί συνεχίζουμε δυστυχώς
μια μικρή μερίδα ανθρώπων να διαχειρίζεται την κατάσταση της αναπηρίας ότι είναι ξένοι, ότι είναι εκτός από την κοινωνία. Τι θα έλεγα? Θα έλεγα ένα γιατί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί θεωρείς και γιατί θεωρείτε, κύριε Πολάκη, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η κατάσταση είναι ντροπή? Όχι. Έκανα μία χρήση μιας νομοθεσίας. Μέσω νόμιμης οδού πήγα και είχα τη θέση, έχω τη θέση επιμελητή Β. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Γιάννη Στρατάκη. Γιάννη, το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά με αφορμή τις δηλώσεις Πολάκη εναντίον του Στέλιου Κυμπουρόπουλου και μετά την απόλυτη κάλυψη που του παρήχε ο Πρωθυπουργός. Εκείνο που καταλογίζεται από την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και από το σύνολο της αντιπολίτευσης είναι η κοινωνική αναλγησία στο κυβερνών κόμμα. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, από μια πλευρά έχουμε το θέμα Πολάκη με την ανθρώπινη διάσταση του θέματος και έχουμε και από την άλλη μεριά το πολιτικό. Όσον αφορά κάποια σημεία, βέβαια, αυτά πολιτικό δεν το έβαλα στην αρχή του, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει σε συνέχεια, υπό την έννοια ότι αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα θα κατατεθεί η πρόταση Μομφής κατά του κ. Πολάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Θα το μετατρέψει σε πρόταση δυσπιστίας ο Πρωθυπουργός και μπορούμε να καταλάβουμε πλέον την έκταση που θα λάβει η αντιπαράθεση. Εκεί θα πάμε και θα το δούμε πολιτικά τι σημαίνει αυτό. Ακριβώς. Όσον αφορά τώρα το θέμα των δηλώσεων του κ. Πολάκη, θεωρώ ότι ο κύριος Πολάκης έκανε με το χειρότερο δυνατό λάθος τρόπο, επέλεξε μάλλον τον χειρότερο τρόπο για να πει ενδεχομένως πάρα πολύ σωστά πράγματα. Αλλά το επέλεξε με ένα λάθος τρόπο. Δηλαδή τι έκανε ο κύριος Πολάκης? Ουσιαστικά πήγε σε μια αντιπαράθεση με έναν άνθρωπο. Όχι πως αξίζει τη λύπησή μας ο κύριος Κυπρόπουλος. Όχι, το αντίθετο. Βέβαια, γιατί έχει δείξει ότι είναι αξιοθαύμαστος σε αυτά που έχει πετύχει στη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα λόγο παραπάνω να έχουν άποψη για κάποια ζητήματα, γιατί αν εμείς καταβάλουμε μια προσπάθεια χ, αυτοί καταβάλουν μια προσπάθεια χ επί τρία στο Κύβο. Θέλω να πω ότι ο κύριος Πολάκης δεν έπρεπε καν, κατά την άποψή μου, να μπει σε τέτοιο είδους αντιπαράθεση. Να μπει στη λογική να σχολιάσει μια. Τότε θα κριθεί και ο κύριος Κυπουρόπουλος και ο κάθε ένας από τη στιγμή που μπαίνει στο πολιτικό στίβο. Να πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που θες εξίσωση και τα λοιπά. Αλλά δεν μπαίνεις, ούτε και εγώ θέλω να μπω στη λογική να σχολιάσω την ουσία του πράγματος. Έκανε με τον λάθος τρόπο, μάλλον πήγε να πει ενδεχομένως πάρα πολύ ορθά πράγματα με τον χειρότερο τρόπο. Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, έχω μία ένσταση σε αυτό. Mm-hmm. Να σου πω ποια είναι η ένστασή μου. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο νομοθέτης, ο συνταγματικός νομοθέτης, μερίμνησε έτσι ώστε για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα αμαία, να τους δώσει εκείνο τη δυνατότητα, εκείνου του σημείου εκκίνησης, ώστε να εξισώσει το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν με τον άλλον ανθρώπων που δεν αντιμετωπίζουν. Είδες, κατά συνέπεια, μπαίνουμε όμως και στη νομική και στην ανθρωπιστική ουσία του θέματος. Κατά συνέπεια, εκεί που θεσμοθετεί και έρχεται ως αρρωγός με συνταγματικά κατοχυρωμένη διάταξη πολιτεία να παρέμβει, δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό Πολάκη και τη δική σου αντιστοίχηση ότι είπε σωστά πράγματα με λάθος τρόπο. Μα συμφωνούμε. Για το ότι ένας άνθρωπος κάνει χρήση συνταγματικού κανόνα, κατ' ουσίαν, έτσι, νομοθετική ρύθμιση είναι, συνταγματικά κατοχυρωμένη, και στη συνέχεια εγκαλείται από υπουργό της κυβέρνησης και μάλιστα από ιατρό, από άνθρωπο που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη για αυτή τη χρήση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος. Είδες που με παρασέρνεις και με βάζεις τη λογική να μπω και να σχολιάσω την ουσία των δηλώσεων. Εάν μπω λοιπόν στην ουσία των δηλώσεων, θα γίνω δυσάρεστος. Ο κ. Κυμπουρόπουλος τι είπε? Εγώ θέλω, και είναι θεμητό, να έχω τις ίδιες ευκαιρίες που έχει ένας κανονικός άνθρωπος. Και βγαίνει ο Πολάκης παρορμητικά, λόγω του χαρακτήρα του που είπε ο Πρωθυπουργός, και τι λέει? Μα πώς είναι δυνατόν εσύ να μιλάς για ίσες ευκαιρίες από τη στιγμή που κάνεις χρήση των ευεργετικών διατάξεων? Λάθος.
Δεν είναι ευεργετικές διατάξεις. Ναι, ας το πούμε έτσι. Για να είμαστε σοβαροί, ας βγούμε εμείς από την πολιτική αντιπαράθεση και ας δούμε την ουσία του τι επιχειρεί να ρυθμίσει ο νόμος. Λοιπόν, με αυτό λέει και ο Πολάκης. Δηλαδή, τι λέει ο Πολάκης, ότι καλώς υπάρχει. Ο Πολάκης λάθος δέχεται ότι αυτές είναι ευεργετικές διατάξεις. Εν πάση περιπτώσει, οι μοριοδοτήσεις που γίνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Σου λέω, δεν θέλω να μπω στη λογική να σχολιάσω. Από τη στιγμή που χάσαμε την ουσία του πράγματος, την έχουμε χάσει, ναι, την επικάλυψε ο τρόπος έκφρασης του κυρίου Πολάκη, νομίζω το να μπούμε τώρα και τώρα, να γυρίσουμε πίσω και να αναζητήσουμε την αλήθεια είναι προβληματικό. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολιτική κόντρα στη συνέχεια και μετά τη γιορτή του Πάσχα. Όμως στην κυβέρνηση τώρα και με δεδομένο ότι αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο ο αριθμός των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που ο ένας μετά τον άλλον αποδοκιμάζουν τις τακτικές και την τακτική Πολάκη και τη φρασιολογία Πολάκη, τον καλύπτουν. Αλλά δεν μπαίνουν σε έναν προβληματισμό στην κυβέρνηση ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός είναι καθέξιν και κατεξακολούθησιν υπότροπος τέτοιων συμπεριφορών. Επειδή ακούω με προσοχή αυτή την προσπάθεια που γίνεται να εμφανιστεί ο Πρωθυπουργός ότι τον καλύπτει. Mm-hmm. Θέλω να δω την πολιτική διάσταση του ζητήματος. Mm-hmm. Όταν ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, μάλιστα, και έχει ιδιαίτερη σημασία, μιλάει για το άψη του χαρακτήρα του, για το ύφος, για το ήθος κτλ. Είναι ακούγεται ουσιαστικά, χωρίς να το καταδικάζει, να το καταδικάζει. Από την άλλη πλευρά όμως, έχει την πολιτική διάσταση του ζητήματος. Ποια είναι η πολιτική διάσταση του ζητήματος? Ότι από τη στιγμή που δεν είχαμε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να είναι λυτρωτική και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον Πολάκη και για τον Τσίπρα και για τον Μαξίμου. Τι εννοείς? Και ονοώ νοήτο. Να αποφασίσει να υποβάλει για λόγους ευθυξίας παρέτηση ο κύριος Πολάκης, αυτό εννοείς? Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να ματαιώσει μία προσπάθεια ή να ρίξει στο λάκκο των λεόντων μια ολόκληρη κυβέρνηση. Ναι, όμως ματαιώνει αυτή τη στιγμή, το διαπιστώνουν νομίζω και με τρόπο δυνηρό, ένα ολόκληρο θετικό αφήγημα το οποίο έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση αναφορικά με τις παροχές που σχεδιάζει, τις αυξήσεις, θα δούμε και παρακάτω, τις 120 δόσεις, τις αυξήσεις στο βασικό μισθό, σήμερα υπεγράφει και η ΚΙΑ, οι αυξήσεις των μισθών των δημοσιογράφων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όλα αυτά που η κυβέρνηση θέλει να τα πουλήσει πολιτικά, εντός εισαγωγικών το πουλήσει, ως ένα αποτέλεσμα της επιτυχίας της να οδηγήσει τη χώρα έξω από τα μνημόνια και να αποκτήσει ή δυνατόν μια πολιτική αυτοτέλεια. Εκεί θα κριθεί, αγαπητή Λίνα, εκεί θα κριθεί και η εκλογική αναμέτρηση με τα πραγματικά προβλήματα. Τώρα, καταστάσεις όπως αυτές που δημιούργησαν τον κύριο Πολάκη, νομίζω ότι δεν είμαστε η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα. Εγώ όμως, για να κλείσω το θέμα, γιατί σας λέω, αισθάνομαι πολύ άσχημα να μιλάω, ναι, για αυτά τα ζητήματα, θα επικαλεστώ και θα ζητήσω από τους ακροατές μας, τους τηλεθεατές που μας ακούνε τώρα, αλλά και εκείνους που έχουν τους προβληματισμούς τους, θα τους παραπέμψω να διαβάσουν τις δηλώσεις του κυρίου Βαρακαστάνη, του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, που προσέξτε, δεν είναι ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε πουθενά. Είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ. Λοιπόν, γιατί αυτή η δήλωση του συγκεκριμένου με κάλυψε απόλυτα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Αμέσως μετά το Πάσχα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να έρθει στη Βουλή η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία υπό εξέταση. Είναι και η επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και η επιστροφή αναδρομικών 10 μηνών στους συνταξιούχους. Δεν είναι παροχολογία η βελτίωση της ζωής των πολιτών, υπογράμμισε η Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, προσθέτοντας ότι υλοποιήθηκαν όλα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξη για περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας. Είναι μόνιμα μέτρα αυτά. Είναι μόνιμα. Από όσα εξήγηλε, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πολύ συγκεκριμένα μέτρα, στοχευμένα. Μείωση εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση του έμφυα, την επιδότηση ενοικίου, την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ένα-ένα από αυτά έχουν
έχουν γίνει πράξη. Για την επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους, η Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη βάση των δημοσιονομικών δεδομένων για το διάστημα από το καλοκαίρι του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016. Ενώ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, τόνισε ότι βρίσκεται η συνολική ατζέντα της κυβέρνησης αναφερόμενη στις 120 δόσεις για οφειλές προς τα ταμεία, με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου να έχει δρομολογηθεί για μετά το Πάσχα. Είναι μια ρύθμιση τεράστιες ανακούφισης. Δυνητικά θα ευνοηθούν 1.300.000 άνθρωποι. Μετά τις Πασχαλινές γιορτές έρχεται και η ρύθμιση χρεών στην εφορία, με την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου να αναφέρει ότι μελετάται ο αριθμός των δόσεων να ξεκινά από 18, ενώ όσο μικρότερο είναι το εισόδημα, τόσο περισσότερες θα είναι οι δόσεις, φτάνοντας και τις 120. Δεν θα είναι μέχρι 120 δόσεις για όλους τους φορολογούμενους. Τα χαμηλά εισόδηματα θα έχουν πιο ευνοϊκές διατάξεις. Και στα πιο υψηλά εισοδήματα, ανάλογα με την οφειλή και το εισόδημα που έχει ο καθένας, θα καθορίζονται και οι δόσεις. Με το βλέμμα στις εκλογές και μπροστά στην επικείμενη μάχη της κάλπης, η κυβέρνηση φαίνεται να χρησιμοποιεί τα προεκλογικά της όπλα, προκειμένου να επιτύχει την ικανοποίηση των πολιτών. Λοιπόν, καλωσορίζω και τον κύριο Γιάννη Σγουρό, υποψήφιο για την περιφέρεια Αττικής. Καλώς ήρθατε. Να μου πεις τώρα, Γιάννη, αυτό το γεγονός ότι έχουμε μια ένταση και μια αύξηση σε αυτό που εμείς οι δημοσιογράφοι αποκαλούμε παροχολογία. Να υποψιαστούμε ότι επιχειρεί η κυβέρνηση να ανατρέψει το αρνητικό δημοσκοπικό κλίμα έτσι όπως αυτό καταγράφεται. Να υποθέσουμε ότι θα πάει βλέποντας και κάνοντας, μήπως τελικά οι ευρωεκλογές αποτελέσουν και τη λιδία λίθο για να έρθουν πιο κοντά οι εθνικές εκλογές. Κοίταξε, ήθιστε όταν η κυβέρνηση ανοίγει το πουγγί να λέγεται παραχολογία. Mm-hmm. Όταν ανοίγει το πουγγί στα λόγια η αντιπολίτευση να είναι η πολιτική που έρχεται. Το λοιπόν, μόνο σίγουρο είναι ότι και οι δύο κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Με μια διαφορά. Έτσι. Με μια διαφορά. Ότι αυτή την ώρα οι οποιασδήποτε παροχές, να τις πούμε παροχές, ενίσχυση των κοινωνικά ασθενέστερων και οικονομικά ασθενέστερων, να το όπως θέλετε πες εδώ, προκύπτει μέσα από τα νούμερα της πραγματικής οικονομίας. Ποια είναι? Ένα υπερπλεώνασμα, προήλθε από τους φόρους βεβαίως. Σήμερα γιατί αυτό... το αμφισβήτησαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αυτό αμφισβήτησε. Το υπερπλεώνασμα. Εγώ άκουσα περί ανωνύμων, λέει, διπλωματικών πηγών κτλ. Αυτό είναι μια επιχείρηση να δημιουργηθεί ένα κλίμα Ποιος? Αρνητικό αυτή την ώρα. Ναι, τι σημαίνει αυτό, πώς το αποκωδικοποιούν στην κυβέρνηση αυτό, έτσι, είναι με μια την προσπάθεια, ευκαιρία. Είναι μια προσπάθεια ορισμένων κέντρων και παράκεντρων της Ευρώπης που θέλουν να δημιουργήσουν. Και δεν θέλω να πω τη μεγάλη κουβέντα και δεν θέλω να αποδώσω σε φίλια πειρά τη ή σε δάχτυλο από αλλού την όλη προσπάθεια. Εδώ μιλάνε τα νούμερα. Ποια νούμερα? Αυτά που δίνει επισήμως η Ελστάτ, αυτά που επικαλείται επισήμως η Κομισιόν, αυτά που αν θέλετε εκτιμά και το ίδιο το νομισματικό ταμείο. Θα ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Έτσι. Και έρχονται οι ερωτήσεις η μία μετά την άλλη. Εφόσον λοιπόν υπάρχει το υπερπλεώνασμα, ήτι δημοσιονομικός χώρος, mm-hmm. τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση, έχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τη συνεχή, την αυξανόμενη και την ασφυκτική αύξηση των ληψιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες και την αγορά να στενάζει. Γιατί δεν κάνει μια κίνηση να κλείσει αυτή την αιμορραγούσα πληγή? Κοίτα, είναι το ζήτημα εδώ, για να πούμε την αλήθεια, είναι ότι οι ενστάσεις που υπάρχουν είναι από τους εταίρους ότι ενδεχομένως αυτό να στερήσει έσοδα στο δημόσιο. Και αυτό γιατί? Για να μιλήσουμε καθαρά. Ποιο αυτό δηλαδή? Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Mm-hmm. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Και η αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι μικρότερη. Δηλαδή, αν έχουμε φτάσει τώρα στα 100 Αλλά δεν τόσα... μου λέει κάτι όταν είναι υπερδιωγγωμένο, αν είναι μικρότερη σε σχέση με πριν 5 χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι λιμνάζει, παραμένει και διωγγώνεται. Σαφέστατα. Και να σας πω και κάτι. Εξαιτίας ή εν αναμονή των όποιων ρυθμίσεων, υπάρχει και μία λογική. Άσε να δούμε μήπως. Αλλά το ότι πραγματικά υπάρχει μία φορολογική πολιτική η οποία σε στεγνώνει. Ναι, εντάξει, αυτό το ζήσαμε και το ζούμε. Δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν έρθει να ασκήσεις κοινωνική πολιτική, από κάπου πρέπει να τα βρεις αυτά τα έρματα λεφτά. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι πια ας αναλογιστώ κάθε πολίτης. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, εγώ ως δημοσιογράφος το επισημαίνω. Ότι ας δούμε την έγνοια
να το πω έτσι πολύ απλά, που έχουμε πια για τις οφειλές μας προς την εφορία. Εγώ θυμάμαι λίγο πριν την κρίση, να υπάρχει μία αντιπαράθεση για το αν θα έπρεπε να μπαίνει κανείς για χρέη στο δημόσιο, αν χρωστάει τόσα να μένει απ' έξω, αν δεν χρωστάει τόσα. Προσωποκράτηση για, να το, για χρέη προς το δημόσιο. Τι θυμάσαι την ιστορία. Τι θυμόμαστε. Εδώ έχουμε πια πάει σε μια άλλη κατάσταση. Νομίζω ότι η κρίση, σωστά από ένα σημείο και μετά, συνειδητοποιεί ή μάλλον μας έχει κάνει όλους να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς υποχρεώσεις δεν μπορείς να έχεις μόνο απαιτήσεις. Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο. Μόνο. Αλλά ωστόσο θεωρώ ότι δεν είναι μόνο οι παροχές οι οποίες έρχονται, γιατί ακούω πολύ κλάμα να πέφτει τώρα τελευταία. Ακούω, εγώ είδα την ενημέρωση που υπήρξε χθες μετά την σύσκεψη στο Οικονομικό Επιτελείο, στο Μαξίμου, ότι υπάρχουν και οι σκέψεις και τα περιθώρια για μείωση φόρων. Την αλήθεια, επειδή περίμενα να ακούσω και κάτι καινούργιο και δεν το άκουσα, απλώς και θα ζητήσω και τη γνώμη του κυρίου Σβουρού. Από μένα να ακούσεις τίποτα, δεν θα ήμουν πολιτικός, δεν θα ήμουν δημοσιογράφος. Αυτό που συνειδητοποίησα, κύριε Σβουρέ, είναι ότι πραγματικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών. Και είναι αυτό που λέμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές, πάρε τώρα που γυρίζει. Πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σας βλέπω. Χαίρομαι που βλέπω τον κύριο Στρατάκη, παλιό φίλο. Πάω ότι οι απόψεις του επί των θεμάτων και των κοινωνικών και των οικονομικών ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι από το 2010 έχουμε μια παρατεταμένη κρίση. Μπορεί να λέμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, μέχρι το 2060 μην ξεχνάμε ότι είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας προϋπολογισμός δεν περνάει εάν δεν τον εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν γίνει τεράστιες περικοπές σε μισθούς, σε συντάξεις, σε κοινωνικά επιδόματα, σε κοινωνικές παροχές. Σε μας άλλαξαν θέματα... τα φώτα κατά Μπράβο. Το κοινό, λεγόμενο. Λοιπόν, άρα λοιπόν κάθε παροχή, έστω και από αυτά τα σκληρά πλεονάσματα, τα οποία στην ουσία όταν χρωστάς 360 δις στο εξωτερικό, 260 δις στο εσωτερικό, αυτού του είδους τα πλεονάσματα δεν είναι πλεονάσματα, εν πάση περιπτώσει είναι ένα στράγγισμα από την σερνόμενη οικονομία, τα Σωστό οποία καλώς τα δίνουν. Το άσχημο ποιο είναι? Το άσχημο είναι η παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όπου καθυνώνει την αγορά. Δεν είναι μόνο ο δημόσιος τομέας, είναι και ο ιδιωτικός τομέας. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται κάθε μέρα να βγάλουν ένα ευρώ για να μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους, να την ταΐσουν, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, εν πάση περιπτώσει να σταθούν στα πόδια τους. Άρα λοιπόν όλοι μαζί πρέπει το κλίμα στην αγορά να το φτιάξουμε για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Αυτού του είδους οι καταστάσεις τώρα, οι παταμένες ας πούμε αντιπαραθέσεις για προσανατολισμό είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στην πατρίδα μας. Πρέπει να ομονοήσουμε επί του εθνικού κινδύνου. Έχει και εθνικό κίνδυνο, είτε λέγονται Σκόπια, είτε λέγεται Κυπριακό, είτε λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Αλβανία, είτε λέγεται Αιγαίο, είτε λέγεται οτιδήποτε στα εθνικά θέματα, πόσο δε μάλλον και στα οικονομικά, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Εάν γίνουν οι εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο, καταλαβαίνετε λοιπόν από τώρα σε 5 μήνες το τι έχει να γίνει. Άρα λοιπόν, ας ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους που λέμε, έτσι, για να μπορέσουμε οικονομικά να πάρουμε μία ανάσα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εδώ κατηγορήσανε εμένα που είχα πλεόνασμα καθαρό, χωρίς να χρωστάω 1 ευρώ, 350 εκατομμύρια τους άφησα. Το τι είπαν δεν περιγράφεται. Και η μία παράταξη και η άλλη. Και τους είπα στο τέλος, συγγνώμη ρε παιδιά που δεν χρεοκοπήσαμε. Δεν μπορεί να βγει αυτή η παραλογία πουθενά. Έχουμε λοιπόν, ανάγκη τώρα όλοι να έχουμε μια στρωμένη πατρίδα. Αυτό δεν υπάρχει. Καλά, πρέπει να είναι, το επιβάλλουμε. Θα έπρεπε να είναι νομίζω στόχος, τώρα τρεις αλλά... μέρες, σας άκουγα και προηγουμένως απ' έξω, περίμενα για να μπω μέσα. Αυτή την ιστορία με τον Κυπουρόπουλο. Τι πράγμα ήταν αυτό? Φυσικά, τον Κυπουρόπουλο ήδη το βγάλανε τώρα πρώτο ευρωβουλευτή σε εκλογές που θα γίνουν. Ήταν μια άδικη επίθεση, άτυχη επίθεση. Θέλω να πιστεύω ότι έγινε για προσανατολισμό. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Πολάκης έχει... Το επισήμανε και ο Γιάννης Στρατάκης ότι υπόθηκαν με πολύ λάθος τρόπο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τρόπο τώρα. Ότι υπόθηκε. Τώρα, για να σας ρωτήσω τρεις μέρες κάτι. Κρατάει αυτή η ιστορία. Στην τελευταία επικοινωνία τηλεοπτική που είχαμε, είχατε στρέψει και τα πειρά σας. Συγγνώμη, κυρία Κλήτου, ναι. Θέλω να πω για τον Κυπουρόπουλο. Το 2003, επειδή ο Πέτρος ο Γαλακτόπουλος ο Ολυμπιονίκης, τότε το 2003 ήταν πρόεδρος των Ολυμπιονικών,
τον Κυπουργό, που τον είχαν βραβεύσει mm-hmm. για την προσπάθειά του που είχε προτεύσει κιόλας ως αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι αξιοθαύμαστη η αυτή... θέλησή του και η δύναμη της ψυχής του. Α, μπράβο. Αυτή η υπέρβαση ψυχική και τα λοιπά πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους. Όχι να κάνεις να λες ότι πήρε, ας πούμε, κάποια προνοή. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν υπάρχει λογική. Είναι κάποιες φορές που οι πολιτικοί χάνουν το μέτρο. Οι πολιτικοί μάλλον χάνουν το μέτρο. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε και να κάνουν οι πολιτικοί την αυτοκριτική τους. Τώρα, στην τελευταία επικοινωνία τηλεοπτική που είχαμε, είχατε έτσι διατυπώσει ενστάσεις και είχατε ασκήσει μια κριτική κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων για τον τρόπο που χειρίζονται την υποψηφιότητά σας. Έλα όμως που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να είσαστε πάρα πολύ κοντά με την συνυποψήφιά σας, την κυρία Ρένα Δούρου. Αλλάξατε τώρα την άποψή σας για τις εταιρείες και τον τρόπο που σας αντιμετωπίζουν. Γιατί είσαστε πάρα πολύ κοντά πια. Εξακολουθώ, κυρία Κλήτου, και έχω την ίδια άποψη ότι κάποια στιγμή στον τόπο αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σοβαροί. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. 2 Φεβρουαρίου ιδρύθηκε μια εταιρεία, 6 Φεβρουαρίου έκανε δημοσκόπηση, 8 Φεβρουαρίου έκλεισε. Και δεν είναι μόνο αυτή. Όλα τα ευρήματα αυτά εδώ δεν στέκουν λογικής. Είναι απαράδεκτο. Εγώ είπα ότι θα φτάσω σημείο να επισκεφτώ για πρώτη φορά την εισαγγελέα για τέτοια θέματα. Δεν μπορεί να γίνεται. Πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών να θεσπίσει κανόνες, κριτήρια, το πώς γίνονται δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί ο καθένας που δεν ανήκει σε μια ομάδα εταιριών που είναι αναγνωρισμένες κτλ. Που κάνουν τις δημοσκοπήσεις να δυσφημούνται και αυτοί. Είναι εσωτερικό τους πρόβλημα. Κακώς δεν παίρνουν θέση και αυτοί. Αλλά τι γίνεται, άστο να λέει ότι θέλει ο ένας, άστο να λέει ότι θέλει ο άλλος. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να παίρνεις θέση για τα συγκεκριμένα. Έβγαλε λοιπόν αυτή η δημοσκόπηση την πρώτη παράταξη με 30%. Έβγαλε τη δεύτερη παράταξη, δεν λέω ονόματα για ευνόητους λόγους. Yeah. Έβγαλε τη δεύτερη παράταξη με 18%. Έβγαλε την τρίτη παράταξη με 15%. Και ξαφνικά 2 άλλες παρατάξεις που είχαν πάρει από 10% στις προηγούμενες εκλογές είναι εξαφανισμένες. Και άλλες 3 παρατάξεις. Άρα λοιπόν, εδώ πάει να επιχειρηθεί. Αποκλείεται λογικά να μην έχουν κάνει καλό πλασάρισμα κατά τη διαρρεύσασα περίοδο και οι πολίτες να μην επιβραβεύουν την παρουσία τους. Στην περιφέρεια Αττικής ψηφίζουν 3 εκατομμύρια πολίτες. Τα 3 εκατομμύρια πολίτες λοιπόν είναι σε 66 δήμους. Το δείγμα είναι πολύ μικρό. Mm-hmm. Είναι 1000 άτομα. Άρα λοιπόν, με 1000 άτομα δεν μπορείς να μετρήσεις 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους, εκ των οποίων το 1 εκατομμύριο δεν έρχεται να ψηφίσει. Ένα μεγάλο ποσοστό ψηφίζει από αντίδραση λάθος πρόσωπα και εδώ πρέπει να προσέξουν οι πολίτες τι επιλογές κάνουν. Γιατί να τα αποτελέσματα στη μία περιοχή και στην άλλη περιοχή που θρηνήσαμε δεκάδες θύματα. Δηλαδή δεκάδες ανθρώπους, δηλαδή, οι οποίοι ας πούμε από το πουθενά την πατήσανε. Εκεί που πηγαίνανε για μπάνιο βρέθηκαν καμένοι. Εκεί που κοιμόντουσαν βρέθηκαν πνιγμένοι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχει σημασία είναι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην επιλογή προσώπων που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Καβάλατε αυτοδιοίκηση... ένα λεπτό κύριε Σμουρία, γιατί κάνατε την εισαγωγή στην επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας θέσω πριν σας παραδώσω στο Γιάννη Στρατάκη για να σας ρωτήσει. Από την οικονομία της υπόθεσης προεκλογική εκστρατεία για την περιφέρεια 2019 και από την αθρηστική εμπειρία που είχατε από τις προηγούμενες θητείες σας, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μείζον ζήτημα το οποίο απασχολεί τις κοινωνίες ως ανάγκη άμεσης παρέμβασης αυτή την ώρα από την πλευρά της περιφέρειας, δηλαδή από τότε που αφήσατε την περιφέρεια στο σήμερα που γυρνάτε, συζητάτε, αντιμετωπίζετε αιτήματα, δέχεστε αιτήματα, δέχεστε προτροπές. Τι θα βάζατε ως επικεφαλίδα, ως μείζον ζήτημα της αμέσως επόμενης μέρας μετά την εκλογή. Το άμεσο βήμα που πρέπει να γίνει, γυρίζοντας όλη την Αττική και όλους τους δήμους και την νησιώτικη Αττική και την Ηπειρωτική, είναι το θέμα της ασφάλειας. Έχω βρεθεί σε πολλούς δήμους, με πολλούς υποψηφίους δημάρχους και μου βάζουν επιτακτικά το θέμα της ασφάλειας. Η περιφέρεια Αττικής δεν έχει την αρμοδιότητα για την ασφάλεια εκτός από τη συμμετοχή τους. Αλλά τι πρέπει να γίνει. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η κυβέρνηση, τα κόμματα, οι δήμοι, η περιφέρεια, η κοινωνία των πολιτών, όλοι μαζί πρέπει να καθίσουν και να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή τη μάστιγα της ανασφάλειας
και της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αττική. Εδώ ζούμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, έλλειψη εξοπλισμού, πολλά προβλήματα, συγχωνεύονται τμήματα για εξοικονόμηση πόρων, αλλά η Αττική είναι 5 εκατομμύρια. Και σκεφτείτε και τους τουρίστες που έρχονται, τους μετανάστες που είναι εδώ, δεν είναι και όλοι άγιοι, έτσι, ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και τι πολλαπλή προσπάθεια χρειάζεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται πρόληψη και πολιτική συνοχή. Όλοι πρέπει να γίνουμε ένα. Να αγαπήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον τόπο μας. Η αστυνομία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Δεν μπορούμε, ας πούμε, την αστυνομία από τη μια να τη βρίζουμε και από την άλλη να επιζητούμε τη βοήθειά της. Άρα λοιπόν θέλει μια λογική. Και κάτι άλλο το οποίο δεν πρόλαβα να συμπληρώσω, να πω προηγουμένως, είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι να λύνει τα προβλήματα των πολιτών. Δεν είναι να λύνει τα προβλήματα των κομμάτων. Έχουν παραξηγηθεί οι ρόλοι. Και επειδή είναι κομματικοί εντολοδόχοι που κατεβαίνουν, γιατί φοβούνται να πούνε στο κόμμα τους μέσα μια διαφορετική άποψη, οδηγούνται δυστυχώς σε αποφάσεις οι οποίες είναι λάθος. Εγώ σε αυτό λοιπόν ευτυχώς το ξεπέρασα πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και έχω αφήσει την πολιτική μου ταυτότητα στην άκρη και ασχολούμαι μόνο με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, με προλάβατε λίγο με την τοποθέτησή σας. Δηλαδή, οι υποψηφιότητες που έχουμε αυτή την ώρα στην περιφέρεια γνωρίζουμε πολύ καλά το παρασκήνιο και πώς προέκυψαν, ιδίως του κύριου Πατούλη. Βλέπετε ότι σε κάποια στιγμή επηρεάζουν τα κόμματα και τις υποψηφιότητες αλλά και γενικότερα τον δικό σας αγώνα στην περιφέρεια? Κύριε Στρατάκη, και εννοώ βλαπτικά, ναι, όχι θετικά. Με κάθε ειλικρίνεια θα σας απαντήσω. Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει. Ο κύριος Πατούλης ξεκίνησε το 18 τον Γενάρη με μια μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, κινητοποιώντας φίλους και μη, για να μπορέσει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, δίνοντας λοιπόν στη δημοσιότητα την υποψηφιότητά του ως Δήμαρχος Αθήνας. Μετά από 10 μήνες φυσικά το κόμμα του τον είπε πήγαινε στην περιφέρεια. Μέχρι τότε δεν είχε καμία επαφή με την περιφέρεια. Το έχω παρακολουθήσει και δεν είναι καμία μορφή. Αλλά είναι και δήμαρχος στο Δήμο Μαρουσίου. Λοιπόν, από εκεί μετά πλέον ο ίδιος πρέπει να σταθμίσει μέχρι που φτάνει η ανοχή ενός πολιτικού προσώπου στα κελεύσματα του κόμματος. Εάν αυτό δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, τότε δεν έχει τη δυνατότητα να διοικήσει. Πώς θα έρθει σε επαφή και σε αντίθεση με το κόμμα το οποίο του υπέδειξε δεν θα πας εδώ, θα πας εκεί. Πώς θα έρθει λοιπόν όταν θα είναι αύριο μεθαύριο το κόμμα του, αν είναι στην εξουσία και τι θα πει στον υπουργό του κτλ. Γι' αυτό λέω η πείρα, η εμπειρία η δικιά μου τόσα χρόνια άλλαξε 5 κυβερνήσεις, εκατοντάδες υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς. Κάθε μέρα είμαστε σε διάταξη μάχης. Όχι να μαλώσουμε για να μαλώσουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κόβεται 65% από τους πόρους του πρώτου και δευτερού βαθμού εδώ και 10 χρόνια και να μην ανοίγει μύτη. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Είπατε νωρίτερα, κύριε Σγουρέ, είπατε νωρίτερα ότι η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος κτλ. Κτλ. Έχετε τους προβληματισμούς και τις θέσεις σας για αυτό το ζήτημα. Η κοινή ενδεχομένως εκλογική αναμέτρηση ή μάλλον οι τριπλές, τετραπλές κάλπες θα ήταν υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης ή κατά? Δηλαδή αν είχαμε και βουλευτικές εκλογές τώρα. Θέλω να το πω ευθέως, θα το διατυπώσω ευθέως. Μήπως τελικά συμφέρει τοπική αυτοδιοίκηση που δεν έχουμε ταυτόχρονα και εθνικές εκλογές? Γι' αυτό το λόγο θα δώσει που τη δυνατότητα, λες Γιάννη, στους πολίτες να είναι πιο νυφάλοι στην κρίση τους και στην αξιολόγηση των τοπικών γενικότερα, αρχών. Γενικότερα, να μην βλέπουμε αυτό το σφιχτό εναγκαλισμό του κόμματος προς τους υποψηφίους της αυτοδιοίκησης. 13 χρόνια συμμετέχω ως μέλος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που είναι όλοι οι δήμαρχοι και όλοι οι περιφερειάρχες. Ήμουν και επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Έχουμε μιλήσει από την εποχή 13 χρόνια όσοι περάσανε και Μπαρόζο κτλ. Λοιπόν, και όλοι τους ήταν κατηγορηματικοί. Το μοντέλο του κεντρικού κράτους φθήνει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα. Και λένε ότι υποδεικνύονται σε εμάς, σε συζητήσεις που γίνονται σε ολομέλειες, κοιτάξτε να δείτε, πιέστε τις κυβερνήσεις σας για να πάρετε περισσότερους πόρους, να πάρετε περισσότερες αρμοδιότητες. Και ενώ αυτό συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, να μην πω όλες, στην Ευρώπη των 27 ή των 28, ανάλογα με τι θα γίνει με την Αγγλία, εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται? Έχουμε, αντί να έχουμε αύξηση των πόρων, έχουμε μείωση 65% τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό το μοντέλο, ας πούμε, που πάει να αποτύχει είναι γιατί η κεντρική διοίκηση δεν θέλει να δώσει πόρους και αρμοδιότητες. Για ποιο λόγο δεν θέλει να δώσει πόρους και αρμοδιότητες? Άρα ουσιαστικά λέτε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο σφιχτός εναγκαλισμός
τη τοπική αυτοδιοίκηση με την κεντρική εξουσία. Γιατί είναι κοντά στο πολίτη. Επειδή ο χρόνος βλέπω πιέζει, εγώ δεν θέλω να ξεφύγω από κάτι το οποίο είναι και γαργαλιστικό. Δεύτερος γύρος θα κρίνει το αποτέλεσμα. Τώρα βάζεις τα πράγματα σωστά. Στην περιφέρεια. Τι κάνει ο Γιάννης Γουρός? Θέλω να πω ότι ειλικρινά σας το λέω, το πείραμα που επιχειρείται αυτή τη στιγμή με τον νόμο του Κλισθένη, που η μοναδική προσθήκη και αλλαγή, ενώ λέγανε ότι θα καταργήσουν, ο Καλλικράτης δεν θέλει αλλαγή, θέλει κατάργηση. Όχι μόνο ότι τον καταργήσανε, προσθέσαν και την απλή αναλογική. Το θέμα είναι γιατί δεν το κάναν πρώτα στη Βουλή. Στη Βουλή, αν δεν έχει 151, η κυβέρνηση πέφτει και πάμε σε εκλογές. Εδώ το θέμα είναι ότι δύο ή τρεις παρατάξεις πρέπει να έχουν το 51%. Άρα λοιπόν, εάν δεν υπάρχει, θα υπάρξει μεγάλη εμπλοκή. Σωστή. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι η συνεργασία, πλέον, η συνεργασία πλέον επιβάλλεται. Αλλά την απλή αναλογική έπρεπε να τη ζητήσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έπρεπε να τη ζητήσει το κράτος. Γι' αυτό σας λέω, ο σφιχτός αναγκαλισμός, κύριε Στατάκη, είναι λάθος. Πάρα πολύ λάθος. Εμείς είμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Δεύτερος γύρος, αποφεύγω. Όχι, δεν αποφεύγω. Θέλω να πω και άλλη μια φράση. Ότι πείτε, αλλά πείτε και η αρμοδιότητα, ναι, θα σας το πω. Η αρμοδιότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι ανάπτυξη. Ευρωπαϊκά χρήματα 35% που πρέπει να κάνει έργα για να μειωθεί η ανεργία που δεν το είπαμε προηγουμένως. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Στο πρώτο γύρο, ας πούμε, βγαίνουν δύο παρατάξεις. Στο δεύτερο γύρο, οι πολίτες θα εκτιμήσουν ποιος είναι έντιμος, ποιος είναι έμπειρος, ποιος είναι αποτελεσματικός και εργατικός. Αυτά είναι τα κριτήρια. Εγώ λέω από τη δική μου την πλευρά, που κατεβαίνω μετά από τόσα χρόνια, 12 χρόνια νομάρχης, 8 χρόνια νομάρχης, 4 χρόνια περιφερειάρχης Αττικής, τι έλεγα, τι έκανα, τι λέγανε, τι κάνανε και τι μπορούν να κάνουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ λέω, ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση Αττικής, τώρα γνωρίζει μόνο με έργο Γιάννης Γουρός. Γι' αυτό παρακαλώ τους πολίτες να με ψηφίσουν. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Και εσάς, κύριε Γουρέ, και εσένα, Γιάννη Στρατάκη. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό Πάσχα σε όλους.